Είναι το νομοσχέδιο προοδευτικό ή αντιδραστικό? Ωφελεί τον λαό ή τα μονοπόλια? Στα ερωτήματα αυτά απαντούμε με σαφήνεια. Είναι αντιδραστικό και υπηρετεί τους μονοπωλιακούς ομίλους που θέλουν νέα πεδία κερδοφορίας σε γη, αέρα και θάλασσα. Και εσείς κύριοι δίνετε δημόσιες εκτάσεις, αιγιαλούς, παραλίες, αεροδρόμια, λιμάνια στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους ή όπως υπόθηκε στις επιτροπές, δήλωσαν ενδιαφέρον πρεσβείες κρατών για συγκεκριμένες δραστηριότητες. Η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ μας έκανε κριτική, γιατί είπαμε ότι η Αλεξανδρούπολη, όπως η Θεσσαλονίκη, μετατρέπονται σε βάσεις υποδοχής στρατιωτικού υλικού, ορμητήριου εμπειριαλιστικών επεμβάσεων στα Βαλκάνια, στην ευρύτερη περιοχή. Κυρία Γκαρά, ο Αμερικάνος πρέσβης που αλωνίζει υπουργεία, περιφέρειες, δήμους, προωθώντας τους σχεδιασμούς των ΗΠΑ, στην Αλεξανδρούπολη γιατί πήγε, για τουρισμό? Οι συναντήσεις ήταν περί ανέμων και υδάτων? Με τον αντιπεριφερειάρχη δεν συναντήθηκε? Με τον δήμαρχο δεν συναντήθηκε? Με τον πρόεδρο του οργανισμού λιμένος Αλεξανδρούπολης δεν συναντήθηκε? Τι συζήτησαν άραγες? Τι έγραψε ο ίδιος ο Πάιατ? Ότι το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης αποτελεί κρίσιμο κρίκο στο περιφερειακό εμπόριο, την ενεργειακή ασφάλεια στην Ευρώπη και τη δουλειά που κάνουμε μαζί στο ΝΑΤΟ. Τι δουλειά κάνετε μαζί, ΣΥΡΙΖΑ και ΗΠΑ, στο ΝΑΤΟ? Δεν είστε ο Μεντεσές των σχεδιασμών στην περιοχή? Δεν υλοποιείτε τους σχεδιασμούς με την Ελλάδα να έχει γίνει μια απέραντη βάση και αντίστοιχα στόχος των ανταγωνιστικών υπηρεσιακών κέντρων? Δεν έχετε ακούσει για το μεγάλο ενδιαφέρον των Αμερικάνων για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης? Είναι μόνο για το υγροποιημένο αέριο? Ο λαός χρειάζεται να καταδικάσει την πολιτική υπηρέτηση των υπηρεσιακών σχεδιασμών. Από εσάς, όπως και από τη Νέα Δημοκρατία, έχετε κοινή στρατηγική και στην εσωτερική πολιτική και στην εξωτερική. Σύμμαχό σας οι εχθροί των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων, οι επιχειρηματικοί όμιλοι, οι μονοπωλιακοί όμιλοι και οι διακρατικοί του συμπληρωματικοί οργανισμοί, όπως είναι το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλοι οργανισμοί. Το σχέδιο νόμου λοιπόν δεν χωρά άλλη θέση. Είναι αντιδραστικό. Αυτό το ότι έχει κάποιες ρυθμίσεις που μπορεί να ωφελούν εργαζόμενους δεν αλλάζει τον χαρακτήρα του, ο οποίος έρχεται να υπηρετήσει τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων. Τροπολογίες πολλές. Καταγγέλουμε, κύριε Πρόεδρε, για μια ακόμη φορά αυτή την πρακτική της κυβέρνησης να φέρνει στο παραπέντε, ακόμα μέχρι που τελειώνει η συζήτηση, τροπολογίες διαφόρων θεμάτων από διάφορα υπουργεία. Για την τροπολογία της 1970 του 50, τη μετάβαση της αρμοδιότητας του Υπουργείου και το σπάσιμο υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εσωτερικών. Για να μην την αναλύσω, ψηφίζουμε παρόν, γιατί και οι ελλείψεις του μόνιμου προσωπικού και το σπάσιμο των υπηρεσιών δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και στους εργαζόμενους αλλά και στους πολίτες. Για τη βουλευτική τη 1971 που έγινε αποδεκτή για τον έλεγχο πλοίων και έκρηση απόπλου από την αρμόδια αρχή, ψηφίζουμε ναι. Για τη 1972 με ειδικό 52 έχει δύο άρθρα. Ένα είναι για την αλληλεία που ψηφίζουμε παρόν και ένα για τη δακτοκτονία που ψηφίζουμε κατά, γιατί και με αυτή την τροπολογία συνεχίζεται η διάλυση δακτοκτονίας. Είναι θετικό ότι θα γίνεται πιο νωρίς. Το κύριο όμως είναι ότι ο μηχανισμός είναι διασπασμένος, διαλυμένος, με ελάχιστα χρήματα που τα καρπώνονται οι εργολάβοι και οι οποίοι είναι ανεξέλεγκτοι. Θέση μας είναι η δακτοκτονία να είναι κρατική ευθύνη, στελεχωμένη με μόνιμο προσωπικό και επαρκή χρηματοδότηση. Όλοι αυτοί που έχουν τις ελές ξέρουν πολύ καλά ποια είναι τα προβλήματα που προκύπτουν εξαιτίας του ότι δεν υπάρχει αυτή η μέρημνα. Όμως πρέπει να πούμε κάτι για τις υπηρεσίες, κύριε Πρόεδρε. Οι υπηρεσίες με ακούνε? Δεν με ακούνε, κυρίες. Επειδή λοιπόν μετά θα καλυστούμε να ψηφίσουμε εδώ, όχι όπως το έχετε στο σπλάχνο, τις τροπολογίες με άρθρα, αλλά το σύνολο των τροπολογιών. Υπάρχει σοβαρό ζήτημα. Μας υποχρεώνεται να ψηφίσουμε, για παράδειγμα, σε μια τροπολογία κατά
παρόλο που θέλουμε να ψηφίσουμε ένα άρθρο υπέρ. Αν η κυβέρνηση θέλει πράγματι αυτές κάποια άρθρα να ψηφιστούν για να λύσουν κάποια προβλήματα, μπορεί να τα φέρει σε μια ξεχωριστή τροπολογία και να μην υποχρεώνει τα κόμματα να ψηφίζουν κατά ή τέλος πάντων να απέχουν όπως θα απέχουμε εμείς σήμερα από μια τροπολογία. Η 1973 με ειδικό 53 αφορά την απαλλαγή προσώπων που διατήρησαν διευθύνοντες, σύμβουλοι, πρόεδροι κτλ. Στον ΕΟΜΕΧ. Βεβαίως ψηφίζουμε κατά και ζητάμε, κύριε Υπουργέ, να αποσύρετε τη συγκεκριμένη τροπολογία. Να μην του πω τροπολογία, τέλος πάντων. Η 1994-54 έχει 4 άρθρα. Στο πρώτο αφορά την τροποποίηση του άρθρου 25 για την νομική υπηρεσία του Ταμείου Παρακαταθών και Δανείων. Ψηφίζουμε παρόν. Στο δεύτερο άρθρο ψηφίζουμε κατά. Το λέω τώρα γιατί θα έρθουν όλες μαζί. Στο τρίτο άρθρο για τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης ψηφίζουμε ναι. Θεωρούμε βέβαια ότι η κρατική επιχορήγηση προς την κοινωνική ασφάλιση έχει μειωθεί κατακόρυφα. Πρέπει να αυξηθεί να καλύψει ανάγκες των ασφαλισμένων. Στο άρθρο 4, με το οποίο παρατείνεται μέχρι 31 Δεκάτου 19, η προθεσμία ολοκλήρωσης της Επιτροπής Αξιολόγησης της Επιτροπής Βαρέων Καθηγηνών Επαγγελμάτων. Εμείς είμαστε ενάντια σε αυτή την Επιτροπή, η οποία στόχο έχει να απεντάξει ειδικότητες από τα βαρέα καθηγηνά και όχι να εντάξει. Στόχο έχει να καταργήσει επιδόματα και όχι να διατηρήσει. Ωστόσο όμως ψηφίζουμε ναι, μετά και από υπόδειξη και θέληση των εργαζομένων των ίδιων που σήμερα είχαν κατάληψη στο Υπουργείο Οικονομικών, γιατί παρατείνεται μέχρι τέλος του... την ημερομηνία δεν τη θυμάμαι τώρα, μέχρι 31 Δεκάτου του 19, παρατείνεται μέχρι τότε και οι εργαζόμενοι θα πρέπει να μην επαναπαυτούν, αλλά να συνεχίσουν τον αγώνα τους έτσι ώστε να ενταχθούν και άλλες ειδικότητες αυτά. Η 1975 με ειδικό αριθμό 55 έχει 5 άρθρα επίσης. Στο πρώτο θα ψηφίσουμε κατά, στο δεύτερο παρόν, στο τρίτο κατά, στο τέταρτο παρόν, στο πέμπτο κατά. Λοιπόν, και το λέμε αυτό για να γραφτεί και στα πρακτικά. Η 1976 με ειδικό 56 για την αμοιβή των ωφελημένων στα προγράμματα κοινοφελούς εργασίας. Βεβαίως, εμείς λέμε και ένα ευρώ αύξηση να πάρει ο εργαζόμενος, θα ψηφίσουμε να το πάρει και πρέπει να το πάρει. Ωστόσο όμως εδώ έρχεται η κυβέρνηση να πει ότι αυτά τα προγράμματα συμβάλλουν στην μείωση της ανεργίας, στην αύξηση της απασχόλησης. Όμως αυτά τα προγράμματα είναι προγράμματα ανακύκλωσης της ανεργίας. Είναι 5 μήνες τώρα, 8, μετά ξανά στην ανεργία, μετά ξανά σε ένα άλλο πρόγραμμα ή μπορεί για μεγάλο διάστημα στην ανεργία, με μισθό βέβαια αυτόν τον κατώτερο που λέτε σήμερα, που τον αποφασίζει η Υπουργός και καταργεί τη συλλογική διαπραγμάτευση για τον κατώτερο μισθό. Γι' αυτό λοιπόν θα ψηφίσουμε παρόν, παρόλο που λέμε ότι και αυτοί οι εργαζόμενοι θα πρέπει να αμείβονται με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και όχι με τον κατώτερο μισθό. Είναι ωφελούμενοι στα νοσοκομεία. Γιατί να μην υπάρχει συλλογική σύμβαση εργασίας και να αμείβονται με αυτή και να αμείβονται με τον κατώτερο. Επίσης, στην 1977 με ειδικό 57 αριθμό, 7 άρθρα έχει αυτή η τροπολογία, τα οποία είναι βέβαια και περασμένα στο σημείωμα, στο πλάχνο τέλος πάντων που μας δόθηκε. Εμείς κύριε θα απέχουμε από αυτή την ψηφοφορία, από αυτή την τροπολογία. Γιατί έχει 4 άρθρα που αφορά τη ρυθμιστική αρχή λιμένων, με τα οποία διαφωνούμε, και έχει τα 3 άρθρα που αφορούν τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας των αυτεργατών, όπως αναπτύχθηκε εδώ και όπως είναι και στην τροπολογία, την καταβολή των επιδομάτων εορτών. Και βέβαια εμείς ζητάμε, κύριε Υπουργέ, λέτε το πρόστιμο. Γιατί να μην έχει αυτόφορη διαδικασία και ο εφοπλιστής, ο επιχειρηματίας που δεν καταβάλει το δώρο στους αυτεργάτες, όπως είναι για όλους τους εργαζόμενους. Και γιατί αρκείστε μόνο στα 1000 ευρώ πρόστιμο για κάθε αυτεργάτη. Να έχει αυτός την ίδια διακύρωση, την ίδια αντιμετώπιση. Αυτό όμως δεν το κάνετε, λέτε 1000 ευρώ. Και σιγά τα 1000 ευρώ για τον εφοπλιστή. Τα έχει βγάλει έτσι κι αλλιώς. Εμείς λοιπόν λέμε να κάνει έστω και τώρα αποδεκτό αυτό και να είναι με βάση το νόμο που ισχύει για όλους τους υπόλοιπους εργαζόμενους.
Κύριε Κατσότη. Και λέω, τελειώνω με αυτό, κύριε Πρόεδρε. Ψηφίζουμε, απέχουμε από αυτή την ψηφοφορία παρόλα αυτά. Παρόλα που έχει αυτά τα τρία άρθρα που είναι προς όφελος των ναυτεργατών. Και στο τέλος, την 1978 του 58, με ειδικό 58, θα ψηφίσουμε ναι. Αν και η θέση μας είναι ότι χρειάζεται κρατική υποδομή κλάδου ελέγχου πλοίων, η οποία να διασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων αλλά και των επιβατών στη θάλασσα.